Καλημερούδια εδώ στα γιορτινά με το γιορτινό μου το ωραίο το μπλουζάκι. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο με τον καριοθράφστη? Επειδή θα με ρωτήσετε σίγουρα, είναι από About You. Λοιπόν, δεν θυμάμαι τώρα ποια μάρκα είναι όμως. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται η μάρκα καθόλου. Δεν έχει ξεκινήσει πολύ καλά το Σάββατο για εμένα. Καθόλου καλά. Γιατί πήρα τηλέφωνο να δω τι γίνεται με αυτό το στεγνοτήριο. Και δεν έχουμε καθόλου καλή εξέλιξη, παιδιά. Σας είχα πει ότι αν το είχαμε παραγγείλει, έγραφε 1 με 3 εργάσιμες ημέρες και ότι την 1η Δεκέμβρη θα το είχαμε στο σπίτι μας. Αυτό το χαμό που ακούτε έξω είναι που έχουν έρθει τα ξαδέρφια του Αλέξανδρου. Λοιπόν, και ότι 1η του μήνα θα το είχαμε, ο μήνας έχει 11. Πουθενά το στεγνοτήριο. Είχα πάρει μια εβδομάδα μετά, αφού το είχαμε παραγγείλει, να δω τι γίνεται. Μου είπαν ότι είναι σε κατάστημα και ότι μέχρι στο τέλος της εβδομάδας θα μου έχει παραδοθεί. Και τώρα ξαφνικά παίρνω τηλέφωνο και μου λένε ότι δεν υπάρχει το στεγνοτήριο πουθενά. Τέλος πάντων, έχουν έρθει τα ξαδέρφια του Αλέξανδρου, γιατί θα τα πάμε. Πώς πάμε τα πρόβατα όλα μαζί για κούρεμα? Κάπως έτσι θα τα πάμε και τα 3 μαζί για κούρεμα. Αλέξανδρος, Γεράσιμος, Κωνσταντίνος. Θα πάμε σε ένα μαγαζί στην Νέα Ιωνία που σας έχω πει ότι γνωρίζω τα παιδιά που δουλεύουν εκεί, γιατί πήγαινα σε ένα άλλο κομμωτήριο που δουλεύανε πριν πάρα πολλά χρόνια. Και τους γνωρίζω και ξέρω ότι κάνουν πολύ καλή δουλειά και έχουν και υπομονή με τα παιδιά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και επίσης, σε πάρα πολλά κορίτσια τα είχα στείλει εκεί σε αυτό το κομμωτήριο από εσάς. Και μου έχετε στείλει πάρα πολλές. Μαρινέλη, ευχαριστούμε. Είναι το μοναδικό κομμωτήριο που καθίσαν και κουρευτήκαν τα παιδιά μας. Εμένα την πρώτη φορά με τον Αλέξανδρο δεν ήταν τόσο μεγάλη επιτυχία, αλλά επειδή είχαν υπομονή τα παιδιά του, βάζαν τραγουδάκια να ακούει παιδικά, χαμός εκεί. Κάτι κουτσά στραβά έγινε. Οπότε τώρα, επειδή πλησιάζουν και τα γενέθλιά του, σε 9 μέρες ο Αλέξανδρος έχει γενέθλια, θέλω να έτσι είναι περιποιημένος και για τις γιορτές και αυτά. Οπότε φεύγουμε με το ωραίο μου το μπλουζάκι, το έχω ερωτευτεί. Κοιτάξτε τι όμορφο που είναι. Δεν είναι πολύ γλυκούλι. Έχει εδώ πέρα και πουλιές και εδώ στους ώμους. Εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, αυτό. Γεράσιμε, τι κάνεις εκεί? Τι κάνεις εκεί? Γιατί... Τι κάνεις εκεί, ρε πονηρέ? Τι ψάχνεις? Εδώ που είναι το δικό μου. Το δικό σου το δώρο? Ναι. Δεν στο δώσω άμα το βρεις. Άνα... Είναι τεράστιο! Λοιπόν, πήγαμε για κούρεμα. Έχουν γίνει πάρα πολύ ωραία. Δεν γίνανε σαγίδια, γίνανε πανέμορφα. Όχι, έλεγα ότι ο Αλέξανδρος φοβάμαι ότι δεν θα κάτσει και μπορεί να γυρίσουμε σαγίδι. Και να είναι σε κουρεμένο γίδι. Αλλά έκατσε, εντάξει. Λίγο έκλαψε όταν άρχισαν να του μπαίνουν οι τρίχες μέσα στα. Άρχισαν οι τρίχες να του μπαίνουν έτσι μέσα στο μάτια. Έλα, κάτσε και εσύ εδώ να ανοίξουμε μαζί τα κουτάκια. Έλα να ανοίξει, αδερφούλα μου, κουτάκια. Ναι, αλλά εγώ είμαι άβαυτη. Είναι όμορφη, αδερφή μου, και άβαυτη. Μπορεί να μην το πιστεύει, αλλά η αδερφούλα της το λέει. Λοιπόν, πού είναι το 12, ρε φίλε, τώρα δηλαδή? Ανά το, έλα. Λοιπόν, το 12 έχει άλλον έναν φράχτη. Πάμε, άνοιξε, νίξ. Νίξ. Το 12 ανοίγουμε, δηλαδή. 12, ναι. 12. Μια χριστουγεννιάτικη σκιά. Δεν πιστεύω να είναι κάτι άλλο. Πιο κοντά, γλυκούλα, εκεί. Και περιμένουμε να καθαρίσει τώρα. Εκεί, μήνε. Καθάρισε. Πω πω, μιλάμε, για κάνε και ένα swatch. Και ένα swatch. Μισό λεπτό. Για κάνε. Απλά το κάνω μπροστά σα να το βλέπετε. Δείτε εδώ. Πω.
Να σας βάλω να δείτε και ποιος κωδικός είναι άμα ενδιαφέρεστε τώρα για την πρωτοχρονιά. Ορίστε. Και πάμε στο νούμερο 12, στο Look Fantastic. Να το. Έλα. Α, λοιπόν. Για primer για τα μαλλιά. Δεν ξέρω τι κάνει, αλλά είναι primer για τα μαλλιά. Για άντρες είναι. Για άντρες είναι. Μπα, δεν νομίζω. Μήπως είναι για άντρες. Hair primer. Μήπως είναι τύπου... Α, όχι, leave-in hair primer. Ε, όχι. Μάλιστα, αυτά. Ε, ναι, το τσάι θα το ανοίξω το βράδυ. Πες τα νέα σου. Εσύ που πας εδώ να τρυπώσεις τώρα. Τι νέα, έλα να πεις γεια στον κόσμο. Πες ένα γεια εδώ στο μικρόφωνο. Πες τα πες τα νέα σου. Τίποτα, εδώ τα ίδια. Πήγαμε για κούρεμα. Πήγαμε στις υποχρεώσεις μας. Φάγαμε γκούτις, πλέξαμε στην κίνηση. Θα πεις γεια ή θα φύγεις. Αυτά, τα ίδια και τα ίδια. Ξέρετε τι έχει πάθει αυτή, μπορεί να γεμίσει το 12. Πραγματικά όμως. Τι θα δείξω σήμερα, Παναγιά μου. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, δεν έχει καλό καιρό, πού να πάμε. Λοιπόν, στην Αθήνα ο καιρός είναι πάρα πολύ βροχερός. Γράψτε μας στις περιοχές που μένετε εσείς πως είναι ο καιρός και μάλλον έτσι θα πάει και μέχρι τα Χριστούγεννα, εγώ είχα δει. Εμένα ένας χασάπης μου είπε ότι θα χιονίζει τα Χριστούγεννα. Ένας χασάπης. Δίπλα στη Σύση. Μετεωρολόγος και έτσι. Έχει ένα χασάπικο και την πλαστισή. Έτσι μου πω άνθρωπος. Λοιπόν, και επίσης τώρα που το θυμάμαι να μην το ξεχάσω, στο επεισόδιο νούμερο 8 του vlog μας έχει... Ποιο νούμερο, συγγνώμη. Στο επεισόδιο νούμερο 8 του vlog ένα μας. Ένα διαγωνισμό φόρεο. Ε? Μηχανή φόρεο, ναι, φόρεο. Με παρακολουθεί. Η αδερφή μου γενικότερα δεν τα βλέπει τα βίντεο μου, να ξέρετε. Καμιά ανίσβαση, καβαριέται. Έτοιμο και το σπιτάκι μας από τα Lidl που πήρε αυτό το μπισκοτό σπιτό. Φέτος το έκανα πολύ πιο γρήγορα από ό,τι πέρσι. Δεν ξέρω, ίσως επειδή από πέρσι θυμόμουν πολλά πράγματα. Ούτε καν, δηλαδή θυμόμουν ότι έπρεπε να κόψω το ένα το κομμάτι. Και κοιτάξτε, όμορφο έγινε. Απλά πρέπει να το πω λίγο πιο πίσω. Δεν ξέρω γιατί το έβαλα τόσο μπροστά φέτος. Και αναγκάστηκα τα ανθρωπάκια να τα βάλω έξω. Αλλά βγήκε όμορφο. Το έχω βάλει εδώ πέρα πάνω στο τραπέζι μας. Να μας διακοσμεί το τραπέζι έτσι μέχρι και τα Χριστούγεννα. Και αυτά παιδιά, και τώρα τη Δευτέρα να σας πω, επειδή εσείς το δείτε Τρίτη, είναι αύριο Δευτέρα για εσάς. Θα βγει στα Lidl και ένα παρόμοιο που φτιάχνεις, αλλά είναι τρενάκι. Και λέω να πάω να πάρω και το τρενάκι να το φτιάξουμε. Και αυτό έτσι να το βάλουμε από την άλλη πλευρά του τραπεζιού. Πρέπει να μιλήσω αρκετά σιγά, γιατί ο Αλέξανδρος έχει πέσει για ύπνο
Και δεν θέλω να τον ενοχλήσω, γιατί το μεσημέρι, επειδή ήταν τα ξαδέρφια του εδώ, δεν κοιμήθηκε πολύ. Κοιμήθηκε με το ζόρι μία ώρα, δεν τον άφησα παραπάνω. Αχ. Και δεν θέλω να τον ενοχλήσω, γιατί ήταν κουρασμένος. Παίξανε πάρα πολύ. Το πλάνο που σας έχω βάλει που πάνε πέρα, αυτό γινόταν πάρα πολύ ωραία. Σας το έχω βάλει στο πολύ γρήγορο και δεν έχω τραβήξει όλα τα πλάνα. Από την αρχή δηλαδή μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. Λοιπόν, κάθομαι εδώ για να σας δείξω ότι ο Αλέξανδρος άνοιξε πριν κοιμηθεί το τσαγάκι με τον αριθμό 12 από το Yogi Tea. Μυρίζει υπερτέλεια. Και θέλω να σας δείξω κάτι για το οποίο είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Κάτι το οποίο παρέλαβα εχθές, το παρέλαβα ή προχθές, γιατί έχω χάσει λίγο και τις μέρες. Περνάνε οι μέρες με το vlog μας τόσο γρήγορα. Όταν συνειδητοποίησα σήμερα ότι τραβάω, που είπε η αδερφή μου, δεν ξέρει πώς να γεμίσει το 12 και είπα ότι είναι η 12η μέρα και ότι αύριο μπαίνω στα μισά του vlog μας, έπαθα πλάκα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν γνωρίζετε την σελίδα Boom. Η σελίδα Boom φτιάχνει και ένα περιοδικό, νομίζω ή τρία ή τέσσερα περιοδικά το χρόνο, νομίζω με τις εποχές πάει κάπως έτσι. Και στο χριστουγεννιάτικο το Boom του Δεκεμβρίου είμαι και εγώ μέσα, γιατί μου ζήτησαν να δώσω έτσι μια μίνι συνέντευξη. Και δείτε, εδώ είναι η μίνι συνέντευξη που έχω δώσει για το περιοδικό Boom και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Οπότε άμα πέσει στα χέρια σας το περιοδικό Boom του Δεκεμβρίου, νομίζω έτσι δεν πάει, για να δω. Winter 2021. Στην σελίδα 126 και 127 είμαστε εμείς, εγώ, Αλέξανδρος, φαίνεται και ο Κανάκης εδώ σε κάποιες φωτογραφίες. Σε αρκετές φωτογραφίες βασικά βλέπω, 1, 2, 3, 4 φωτογραφίες. Και είμαι έτσι πάρα πολύ χαρούμενη. Έχω κρατήσει, είχα ανοίξει ένα, το πήρε η μαμά μου κάτω, προφανώς. Και τώρα ανοίξα άλλο ένα και έχω κρατήσει άλλα δύο, το οποίο θα το έχω κλειστά έτσι για ανάμνηση. Και έτσι είναι ένα... Πώς να το πω, μια φάση όλης αυτής της, της πορείας μου στο χώρο του YouTube και του Instagram, όλα αυτά τα σχεδόν 10 χρόνια, κοντεύω τα 10 χρόνια παιδιά στο YouTube, που είναι από αυτές τις φάσεις που με στιγματίζουν και με κάνουν πάρα πολύ χαρούμενη. Και θέλω να απολογηθώ, γιατί δεν ξέρω τώρα τα πλάνα ή πώς θα γεμίσει αυτό το βίντεο, τώρα που θα καθίσω να το επεξεργαστώ θα το δω, αλλά ήταν λίγο αρκετά δύσκολη αυτή η μέρα, γιατί πάλι δεν κοιμήθηκα καλά. Αυτή τη φορά δεν κοιμήθηκα καλά γιατί μου ήρθε η περίοδος τελικά και πόναγα πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δυστυχώς σε μένα δεν έπιασε αυτό που λένε ότι όταν γεννάς σου σταματάει ο πόνος της περίοδου και ούτε καν, σε μένα δεν έπιασε. Και παρόλο που είχα πάρει ένα παυσίπονο τρομερό που έχω βρει, ήταν η πρώτη φορά που δεν με έπιασε αυτό το παυσίπονο. Ναι, και το παυσίπονο δεν με έπιασε και ήταν λίγο δύσκολο το βράδυ. Ήρθε και ο Αλέξανδρος στο κρεβάτι μας γύρω στις 2.30. Αν θυμάμαι καλά, 2.30. Και πάλι τα ίδια, κλωτσιές, μπουνιές από εδώ, από εκεί. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, τις ώρες που κοιμάται στο δωμάτιό του, έχω πάρα πολύ άγχος. Το έχω πάρα πολύ άγχος. Και όταν έρχεται στο κρεβάτι μας, μου φεύγει το άγχος και μου αρέσει, αλλά δεν θέλω να τον συνηθίζω έτσι. Θέλω να συνηθίζει το δωμάτιό του και θέλω να συνηθίζει το κρεβάτι του. Και επειδή ο καιρός σήμερα ήταν πάρα πολύ άστατος, δεν ξέρω στις περιοχές που είσαστε εσείς τι καιρό είχε, αλλά σε εμάς έχει τρελό κρύο και θα πέσει κι άλλο η θερμοκρασία από ό,τι διάβασα. Έχει πάρα πολύ αέρα, αυτό είναι το χειρότερό μου, και βρέχει. Σήμερα έβρεχε σχεδόν όλη την ημέρα και από ό,τι φαίνεται αύριο λίγο θα στρώσει, θα έχει λίγο ήλιο και από εβδομάδα, από ό,τι βλέπω στην εφαρμογή του κινητού, από Δευτέρα μέχρι την επόμενη Δευτέρα θα έχει φουλ βροχές. Εμένα γενικότερα μου αρέσει, απλά με σταματάει από πράγματα που θέλω να κάνω για το vlog μας. Τέλος πάντων, να είμαστε καλά, δεν πειράζει και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Το θέμα είναι ότι μου στέλνετε μηνύματα ότι σας κρατώ πάρα πολύ καλύτερα και ότι σας έχω γίνει συνήθιο και πολλές έχετε αρχίσει να μου στέλνετε ότι «Ωχ, Μαρινέλη, θα σταματήσει το vlog μας και τι θα κάνουμε χωρίς εσένα» και αυτό μου δίνει χαρά, αυτά τα μηνύματά σας μου δίνουν χαρά, γιατί βλέπω ότι το διασκεδάζετε και αυτό για μένα είναι η καλύτερη ανταμοιβή από όλο αυτό. Αυτά σας αφήνω, γιατί έχω να κάνω μοντάζ και έχει πάει η ώρα ήδη 11.30.
Και ποιος ξέρει τι ώρα θα κοιμηθώ και ποιος ξέρει τι ώρα θα τελειώσω. Νομίζω ότι σήμερα θα ξυπνήσει ο Αλέξανδρος και θα με βρει στον υπολογιστή. Γιατί τόσο βαριά, τόσο αργά δεν το έχω τραβήξει το να γυρνάω βίντεο σε όλα αυτά τα 11 επεισόδια του vlog μας. Αυτά σας αφήνω και θα σας δω πάλι αύριο. Γεια σας!